5:30 το απόγευμα στα πλαίσια της εκπομπής «Ήθη και έθιμα του λαού μας», μια εκπομπή που αναφέρεται στη Φλωριάδα της Θολοκαρνανίας. Στα ψηλώματα του Ορεινού Βάλτου, του τόπου των κλεφτών και των αυματολών, υπάρχει ένα σύνολο οικισμών που αποτελούν ένα μεγαλύτερο χωριό, τη Φλωριάδα. Τόπος ιστορικός, πατρίδα της γυναίκας του Καραϊσκάκη, διατηρεί μέχρι σήμερα αναλύωτα τα απομεινάρια της ένδοξης παράδοσης τόσων και τόσων αιώνων. Κείμενα επιμέλεια Φανή Δημοπούλου. Σκηνοθεσία Γιώργος Μούλιος. Και έθιμα του λαού μας, λοιπόν, το Σάββατο στις 5:30 το απόγευμα. Το Σάββατο στις 7, το επεισόδιο της σειράς Bill Cosby έχει τίτλο «Η φτηνή αγορά». Ο Cliff παριστάνει τον φτωχό και παζαρεύει με τον πολιτή την αγορά ενός νέου αυτοκινήτου. Η προσπάθεια όμως αποτυγχάνει, καθώς ένας παρευρισκόμενος τον αναγνωρίζει. Bill Cosby, το Σάββατο στις 7. Το Σάββατο στις 10:05 το βράδυ δείτε μια ταινία με τίτλο «Το ταξίδι» σε σκηνοθεσία Δήμη Δημόπουλου. Παίζουν Αλίκη Βουγιουκλάκη, Νίκος Κούρκουλος, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Νότης Παιδιάλης, Ελένη Ζαφυρίου. Η Μαρίνα, μια φτωχή κοπέλα που ζει με τη μητέρα της και την αδερφή της, γνωρίζεται με τον Στέφανο. Ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια μεγάλη αγάπη, αλλά υπάρχει ένα εμπόδιο. Έλα να περπατήσουμε λίγο. Ας περπατήσουμε. Το ταξίδι. Το Σάββατο στις 10:05 το βράδυ. Στον κινηματογράφο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, δείτε την ταινία «Η κυρία του Beverly Hills». Σκηνοθεσία Harvey Hart. Παίζουν Faye Dunaway, Louis Jourdan. Η Λιλ είναι διευθύντρια σε έναν από τους πολυτελείς οίκους ανοχής που βρίσκονται στο Beverly Hills της Καλιφόρνιας. Εκεί εργάζονται οι πιο όμορφες κοπέλες και οι πελάτες τους είναι οι πιο πλούσιοι και ισχυροί άντρες του κόσμου. Η κυρία του Beverly Hills, το Σάββατο, στις 12:10, μετά τα μεσάνυχτα. Με νέα μάτια αυτές τις δυνατότητες.
δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Άγνωστη ελληνική φύση» την Κυριακή στις 3 παρατέταρτο έχει τίτλο «Στα ύδατα της Στιγώς». Ο μύθος λέει ότι στον Χελμό, σε αυτό το σχετικά άγνωστο βουνό της Πελοποννήσου, κάπου πολύ ψηλά σε μια από τις κορυφές, έστειλε ο Δίας την ησυχή σε όλους τους θεούς κόρη του Ήρυδα να φέρει το μαγικό νερό για να ορκίζονται οι θεοί όταν έκαναν παρασπονδίες.